Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας από το κοσμοπολίτικο γήπεδο εδώ του εδώ στο Κάρβινο. Παιχνίδι ουραγών. Ελληνικά πετρέλαια με τους Ροσκοβίτες. Ροσκοβίτες οι οποίοι έχουν το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα να παίρνει την μπάλα στην κατοχή του και να βάζει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην ομάδα και στην πρώτη του παρουσία έφερε και την πρώτη την παρθενική νίκη για τους Ροσκοβίτες στο πρωτάθλημα. Η άμυνα θα βγει. Τζόντζης, για τρεις, θα στοχίσει. Καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound, λέει. Και θα κερδίσουν και το φάουλ. Το 54 είμαστε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Περιττό να πούμε ότι οι δύο ομάδες καίγονται για την νίκη, είναι πάρα πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Με μόλις μια νίκη οι Ροσκοβίτες, τρεις στα ελληνικά πετρέλαια, τα οποία θα πετύχουν το πρώτο τους καλάθι, το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Διαχειρός Κατζέλη. 2-2. Ηλιακόπουλος. Περάσει πάρα χαμηλά. Νομίζω υπερβολικός αλτρουισμός, παραλίγο 3 δευτερόλεπτα, θα φύγουν στον εζητιασμό, θα πτήσει την μπάλα στο καλάθι, σε πρώτο χρόνο δεν θα έρθουν οι δύο πόντοι, σε δεύτερο θα το πετύχει όμως και θα βάλει μπροστά την ομάδα του, 4-2. Σκοπίτε στην επίθεση. Τζότζης, μπάλα στην γωνία, για τρεις. Σίδερο, το τυμπάνω από ποιον. Ροσκοβίτες και πάλι. Ανανεώνουν τον χρόνο επίθεσης. Τζότζης. Άστοχος. Το τυμπάνω από τον Προκοπίδη. Και από τι στον Λιβίνο Νου της ομάδας. Ο οποίος θα χάσει την μπάλα, τον Μάτιαξα. Τον Καρβέλα. Τζότζης, για τρεις είναι ελεύθερος. Θα συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι, θα βρει στόχο και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Τέσσερα πέντε. Το φάουλ, έτσι ακριβώς. Το φάουλ από τον κύριο με το νούμερο 23, παρακαλώ, που ακούσε ο Μακαρδέλας. Μπορεί να το ματιάξαμε στην προηγούμενη φάση. Αλλά το μάτιασμα το δικό μας δεν κρατάει για πάρα πολύ. Στην αμέσως επόμενη πήρε την μπάλα, την άφησε στο καλάθι και δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Εύστοχος. Απαντάνε στο τρίποντο τον φιλοξενούμενο με έμεσο νέο τρίποντο. Μία σου και μία μου. Οι ομάδες αρχίζουν και συνδέονται με μεγάλη συνέπεια με το αντίπαλο καλάθι, υπέροχη προσωπική ενέργεια από τον Προκοπίδη. Γιακόπουλος. Πολύ ωραία προσκύνηση, τα αφήσει με το αριστερό, είναι καλός. Μην το πείτε στη συνέντευξη όταν τον ρωτήσαμε. Και το αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έχουμε με φάουλ πάνω στον Καρβέλα. Αναφορά θα γίνει από την τελική γραμμή της Baseline. Κερδισμένο φάουλ, 6-21, είμαστε στις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Εύστοχος, σκορερός Καρτέλης.
Ολυμπικός. Παλάζω τη γραμμή των 6.75. Με το φάουλ αντί θα μετρήσει και όντως θα μπει. Θα γίνει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Διαχειρός Ηλιμίδου. Μπάλα στο σύμπερο. Στην διεκδίκηση της μπάλας, ο Ρέφ είναι μπροστά. Ισχυρίζεται ότι το τελευταίο χέρι που την ακουμπά είναι παίχτη τον μπλε. Ο σεκτή του κατοχή για τους Ρουσκοβίτες. Νέα επίθεση. Κεντρικό διάδρομο, θα χτυπήσουν κάθετα, από τα λάθη δεν θα έρθει. Ελέγχουν το rebound. Θα προσπαθήσουν να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Θα το κάνουν με επιτυχία. Το καλάθι θα έρθει. Εξαιρετική φάση. Από του Hellenic Energy. Φάουλ, δηλαδή Φιλιακόπουλος. Δημαδά. Με φάουλ. Λοιπόν, λάθος. Λαγόπουλος. Τεχνικά Πετρέλαια θα τρέξουν και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Το καλάθι αυτή τη φορά δεν θα έρθει. Διεκδίκηση και ένα rebound. Νικητής ποιος. Όσο και να διαμαρτύρονται οι παίκτες των δύο ομάδων, σημασία στο τέλος της ημέρας και τη λένε η ρεφ. Η ρεφ δείξαν την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Ας το κοστί τριών πόντων από τον Τζιλιμίδο. Καμπέλας. Προκοπίδης. Τον Λιακόπουλο απέναντί του. Προκοπίδης. Γίνει το λάθος. Ο Λιακόπουλος θα τρέξει. Φύγει μπάλα από τα χέρια κατοχή για τους γηπεδούχους. 4 και 37. Βρισκόμαστε σε μια θέση, αλήθεια είναι, που δεν μας ευνοεί στο να βλέπουμε το σκορ. Νομίζω είναι 16-12 αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ όμορφη προσπίση, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Θα πάρει την εσωτερική, ανάποδο λέει up. Σταρβέλης δίνει προβάδισμα 6 πόντων στην ομάδα του. Αστοχός, μένει. Ο Δίχος. Ο Δίχος έφερε τον κύριο που έχει τώρα από την μπαλά, τον Ηλιακόπουλο. Ο οποίος θα θυμίσει Durant, με αυτά τα φεντεγουέ, τα είτε τα αριστερόστροφα είτε τα δεξιόστροφα που έχει στο παλμαρέ του Star of NBA. Ένας τέτοιος είναι ο Γιωλιακόπουλος. Τον έχουμε καταλάβει, δεν νόμιζα ότι από τις πρώτες τους στιγμές στο παρκέ για το τι μπορεί να κάνει και για το τι μπορεί να δώσει. Δίχως. Για τρεις. Rebound. Ο Τζιλιμίδο επιμένει, θα πάρει το φάουλ. Θα πάει και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Για 21, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο.
Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν στους δύο πάγκους. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έσπατα στην πρώτη. Ο Τσιλιμίδος. Διακομίσει το σκόρε. Πολύ καλό πρώτο επιθετικά δεκάλεπτο για τους Hellenic Energy, οι οποίοι θα βγάλουν και την άμυνα στην αμέσως επόμενη φάση. Έχουμε αλλαγή με το νούμερο 14. Ο Στάφης θα περάσει τον παρκέ. Κατζέλης θα πάρει το φάουλ. Και θα γίνει δικαίωμα για δύο. Έξω από την πρώτη. Διακόπουλος. Δώσει την μπάλα στο Βίκο. Διαφορά έναντι του αντιπάλου τους. Αυτό το σου τριών πόντων από τον Διακουμή. Βίχος. Τύχει το καλάθι. Γίνει το λάθος, θα κλέψουν την μπάλα. Θα κάνουν μαντάρα στη συνέχεια. Ένα τέτοιο λάθος μετά από κλέψιμο, κάλλιστα το χαρακτηρίζει και ως φινό. Έφερα στην πρώτη. Διακόπυλος. Θα στοχίσει. Βγάζουν την άμυνα. Πάνε και πάλι σε ενδυνηθιασμό στο ανοιχτό γήπεδο. Νέο goal foul. Γκαζέλης θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει συμβεί εκατέρωθε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Την πλειονότητα όμως τον goal foul την έχουν οι κύριοι με τα μπλε. Θα ρίξει την υπόλοιψη αμυντικό rebound.
Κατσέλης. Έχει τον Λιακόπουλο απέναντί του. Την μπάλα γυρίζει για τρεις. Ελέγχει ο Τζότζης. Ήταν αυτός ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα για την ομάδα των Οροσκοπητών. Ηλιακόπουλος. Άστοχος. Πολύ ωραία συνεργασία. Τζέλης θα προσπληθεί. Το τελείωμα δεν θα έρθει. Επιθετικό rebound. Ούτε τώρα. 17 δευτερόλεπτα. Νομίζω θα πρέπει να παίξει και λίγο με τον χρόνο. Για ποιο λόγο να διάσεις εκεί. Την μπάλα για την Πέδερφους. Όλος ο χρόνος για γέννηση. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ξεκινήσαμε το δεύτερο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 28-18, με τη Χελένη και Νέντη να βρίσκονται μπροστά για 10 πόντους. Χαμένη η προσπάθεια και το rebound για τη Χελένη και Νέντη, η οποία τρέχει στον εφηβιασμό. Έχει οργανωθεί η επίθεση. Το τρίποντο από τη γωνία είναι εύστοχο. Βάζει την μπάλα στο drive μέσα, χαμένο rebound για τη Δροκοβίτη. Αναφορά από την τελική γραμμή. Το shoot από το mid range, όχι rebound για την Κελένη Κέννεντι. Κατεβαίνει το βαθέ. Πάσα στο φως. No look πάσα που δεν βγαίνει όμως. Το εμπλιασμό για τον Σκοβίτε. Βήματα όμως δίνουν και χτες στον Ιλιακόπουλο. Και επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την Hellenic Energy. Εμείς κατεβάζει την μπάλα. Στο τρίποντο γυρνάνε την μπάλα οι παίκτες της Hellenic Energy. Γιακουμής κάνει το drive, το layup, είναι εύστοχο. Τσιμινίδος πασάρει στον Ηλιακόπουλο. Ηλιακόπουλος από το mid range, μέσα εύστοχο. Πολύ ωραίο σύνδεσμο από τον Ηλιακόπουλο. Πάμε για το πλέψιμο. Λίγο. Το πλέψιμο πάλι από το βίντεο. Κατεβάζει την μπάλα. Το lay-up. Είναι άστοχο. Rebound. Για την μη. Ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Πασάρι έτσι στο τρίποντο. Την μπάλα, το τελείωμα τον διακομή. Όχι, rebound. Και έχουμε foul για δύο βολές. Στη γραμμή ο Σκαρπέλης. Έχουμε αλλαγές. Αποχωρεί από το παρκέ ο Γιόλης και επιστρέφει στη θέση του ο Τζότζης. Η πρώτη βολή είναι άσπαση για τους καρπέλους. Μια λίγα. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Αναφορά από την Τιλιβίκο. Τιλιβίκο, συγγνώμη. Κατεβάζει την μπάλα ο Ηλιακόπουλος. Ηλιακόπουλος, τον Τιλιβίκο. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Κάνει drive μόνο του μέσα.
και παίρνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Κιλινίδο. Όχι, καμία βολή. Όχι, δύο βολές. Ωραία, δεν παίρνει φίγα τόσα σήματα βγήκε. Κιλινίδος στην πρώτη βολή. Είναι εύστοχος. Διαμορφώνει το σκορ στο 34-21. Και μας βοηθάει η γωνία. Κιλινίδος έχει το σκορ και στην δεύτερη του βολή. Πάνω φορά για την Hellenic Energy. Διακουμή. 7 και 10 στο ρολόι. Εξοχή και συμβολή για την ίδια. Τσιλιμίδος κατεβάζει την μπάλα. Το μπλοκ από το Στάθη. Επαναφορά με τον Τζότζι. Στέλνει έξω, μπάλα στο Κιλινίδο. Το jumper από το mid range είναι εύστοχο. Μέσα στο ζωγραφιστό, το layup, αμένο shoot, rebound από τους Ρωστοβίτες. Ανεβάζει μπάλα. Τρίποντο και είναι άστοχο από τον Κιλινίδο. Rebound από το Στάθη. Βάζει την μπάλα ο Τσιφτάρι. Το δώσει ούτε αλλά παίρνει το rebound και είναι άστοχο. Κιλινίδο πάλι με την μπάλα. Πάρα στον Τζότζι. Ο Τζότζι περνάει τον αντιπαλό του, προσποιείται. Μια προσποίηση ακόμα. Το φάουλ. Α, όχι, βήματα. 5-51. Με το σκορ στο 39-25. Μακρύ πάσα κατευθείαν. Καρπέλης, καλά και φάουλ. Πολύ όμορφη πάσα. Το καλάθι και φάουλ από το Σκαρπέλι. Πολύ είναι εύστοχη η Σκαρπέλι. Συνήθως έχει την μπάλα. Πασάρει χαμηλά. Βγαίνει ο Τζόρτζης έξω. Μπάλα έξω στο τρίποντο. Προσποιείται. Ξανά το τρίποντο του Τζόρτζη. Χαμένο του. Διεκδικεί το rebound της Συνήθως και καταλήγει η μπάλα. Τόση η μπάλα από ένα χαμένο του. Είναι το σύστημα 4-5 ο Καρβέλας, ο οποίος διατηρεί την μπάλα στα χέρια του. Καρβέλας με την μπάλα δίνει στο Στάθη. Ο Στάθης από το μίτρο αμένο σούτ, αλλά υπάρχει φάουλ κάτω από τη ρακέτα. Οι Ρωσκοβίτες, οι οποίοι έχουν κάνει 4 φάουλ, στο επόμενο μπαίνει η Hellenic Energy στο μπόνους. Τώρα με το Θεό Ακολούτο. Εν τω μεταξύ έχουμε αλλαγή από χώρια από το παιχνίδι του Ρωσκοβίτες, ο Βίκος και ο Λιόγης. Πάνω αφορά από το μέσα το καλάθι. Ο Ρωσκοβίτης κατεβαίνει το παρκέ με τον Ιγκακόπουλο με την μπάλα, ο οποίος παίρνει και το τρίποντο, είναι άστοχο, rebound από το Στάθη, και κυριαρχεί στα
βάζει την μπάλα. Φάουλ. Δύο φολές για τον Καρβέλα. Έχουμε και αλλαγές. Αποχωρεί από το παρκέ ο Σκαρπέτης και ο Στάθης. Στη θέση τους ο Κατζέλης και ο Προκοπίδης. Τόση πολύ με άφηση. Καρβέλα. Δεύτερη βολή τώρα. Στο στόχο. Αναφέρει ο Τζότζη. Μπάλα στον Τσιλιμίδο. Και ο καταφέρει ο Μαρκή. Τζότζη προσποιείται πολύ ωραία προσποίηση, αλλά δεν παίρνει το τρίποντο. Ελιακόπουλος, χαμένο σουτ, rebound από τον Καρτζέλη, ο οποίος πασάρει έξω το τρίποντο, είναι άστοχο, rebound ο Ελιακόπουλος, κρεβέλος ο Τσιλιμίδος, τρέχει το παρκέ, περνάει και πετυχαίνει το lay-up. Και λένε και λέει, προσπαθεί να τρέξει και εκείνη, αλλά η ομάδα του Σκοβίτων είναι οργανωμένη. Rebound για τους Σκοβίτες. Μπάλα, το σκορ 45-27, φάουλ. Από το Κελένη Κέννερτζι, που έχει το σκορ φάουλ, αλλά δύο ακόμη. Μέσα η μπάλα, το καλάθι με ταμπλό από τον Γκόγκο. Γρήγορη πάσα. Όμως δεν μπορεί να έχει δοθεί επίθεση για εκείνη την ώρα. Πανέμορφη πάσα. Χαμένο το σουτ. Φάουλ ο Ηλιακόπουλος. Τρέχει το παγκέ. Βρίσκει το Τσιλιμίδο. Τσιλιμίδο και πετυχαίνει το lay-up. Time out. Αναφορά από την baseline. 31, συγγνώμη, με 3 και 15 να μένουν στο χρονόμετρο. Μπάλα έξω στο τρίποντο. Κάτω από τη ρακέτα, το λέει αφιλεχαμένο, rebound. Ανεβάζει μπάλα ο Διακόπουλος, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για την καινούργια ομάδα. Τώρα από καινούργιο αυτό απόκτημα ο Δίδη Καρπούς. Παίρνει και το τρίποντο, αλλά τον μαθιάσαμε από ό,τι φαίνεται. Αλλά το μάτι του Ρόμπα είναι δεν πιάνει. Παραφορά για την Ελλάδα, έτσι κατεβαίνει το μάτι. Καρτζέλης, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Καρτζέλης παθάρει. Μέσα στο γραφτό. Πέφτει το μάτι. Και εκδικήσει την μπάλα. Μπάλα μένει. Αναφορά για τη Χελένη Κέλλερ στο τετράκο, ο οποίος κλείνει στον το σούτ στην κερκνοή του χρόνου. Rebound από τους κορίτες. Διακόπουλος κατεβαίνει, παίρνει μόνος του τη φάση και πετυχαίνει ένα lay-up. Αυτοκρατορικό θα το λέγα, δεν κατέβει στο παρκέ. Στην επίθεση. Πολύ σταξιμότητα. Μπάλα μέσα στο βαθιστό όμως. Το lay-up είναι εύστοχο από τον Προκοπίδη. Μιλίδος είναι μόνος του. Περιμένει στις συμπαίκτες να κατέβουν. Δίνει το screen ο Τζότζης. Μπάλα μέσα στο βαθιστό. Αμένει όμως η επίθεση. Προκοπήρει στο πλέψιμο και πάρα πάνω στον Καρτζέλη. Καρτζέλης κατεβαίνει το παρκέ με γρήγορο τέμπο, παίρνει και το σουτ. Πολύ εύστοχο σουτ. Θα την ατομική προσπάθεια του Καρτζέλη. 1-25 με τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μια διαφορά 16 πόντων αυτή τη στιγμή. Ναι, χαμένο σουτ από τον
Γιακόπουλο, ο οποίος την δίνει στο Λιόλι. Ο Λιόλις παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχο. Τσιλιβίκος. Τσιλιμίδος, συγγνώμη. Κατζέλη και την μπάλα. Περνάει χωρίς φάουλ. Παίρνει και το τρίποντο μόνος του. Και φτωχή. Πολύ ωραία φάση από τον Κατζέλη, ο οποίος απέφυγε το προσωπικό του αντίπαλο και εκτέλεσε εύστοχα από τη γραμμή των τριών πόντων. Ο Τσιλιμίδος έχει την μπάλα. Κάνει ένα drive. Όμως η μπάλα έξω από τον Κατζέλη μετά το deflection του. 31 δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα του Λιβόνου. Ο Λιόλις με την μπάλα μέσα, ένα shoot χαμένο, ο ίδιος rebound. Είναι κλεισμένος, βρίσκει το έξω το ελεύθερο τρίποντο. Έστοχο, Τσιλιμίδος για 3. Τελείωσε ο χρόνος. Το σκορ στο 92-36. Με τη Χελένη Γκέρνη ήταν μπροστά. Και έχουμε ήδη χρόνο. Και επιστρέψαμε στο κάρβουνο. Με τις δύο ομάδες χωρίς μια διαφορά 16 πόντων. Λίγο 14. Στο rebound από τον Κατζέλη. Με την Ελένη Κένερτζ μπροστά, άνετη αυτή τη στιγμή με τις 16 πόντους της, αλλά με τους κομπίδες να μην το βάζουν κάτω. Το layup είναι εύστοχο για την Ελένη Κένερτζ. Ο Λιακόπουλος με την μπάλα κάνει το drive, το layup είναι και αυτός εύστοχος όμως. Να φορά για την Ελένη Κένερτζ. Κατζέλης έχει πάλι την μπάλα και ξέρει βάζει ο ίδιος. Την αφήνει στο Θεάκο. Ο Θεάκος πασάρει μέσα στο γραφτό. Κλέβεται όμως η μπάλα. Βγαίνει στον ευθυνδιασμό ο Διακόπουλος. Και πετυχαίνει ένα ακόμα λέει αυτό. Ο Θεάκος θα βάζει την μπάλα για την Ελένη Κένερτζ. Με 8-53 να έχουμε περάσει. Να έχουμε μείνει για το δεκάλεπτο. Θεάκος, την δίνει στον έξω. Μέσα για το layup, εύστοχο. Εύστοχο το Ποκοπίδης. Το σκορ το 56-40. Με δύο ομάδες πάλι μένουν στους 16 πόντους. Ο Τζότζης για 3. Άστοχο το σουτ. Rebound. Μάχη για το rebound. Έξω. Ηλιακόπουλος. Προσπίδει και θα δώσει πάσα. Δεν δίνει τελικά. Κάνει το drive. Με επιθετικό φάουλ όμως δυστυχώς. Πάμε φορά από την τελική γραμμή με τον Κατζέλη. Κατζέλη, συγγνώμη. Ήως από την πλάγια. Οκ. Ο Θεάκος έχει την μπάλα. Πασάρει μέσα ο Ποκοπίδης. Στο δραστό έχει την μπάλα. Αλλά έχουμε βήματα. Σκοβούτες με την μπάλα. Διακόπουλος παίρνει το τρίποντο. Είναι άστοχο, rebound, διεκδικήσιμο. Καθαρίζει τη φάση ο Σκαρπέλης. Είναι αφήνει για το Θεάκο να κατεβάσει. Και λένε για λέει στην επίθεση τώρα. Κατζέλη στην μπάλα. Ο οποίος δέχεται. Κρατάει την μπάλα μόνος του. Ψάχνει μέσα στο γραφτό την μπάσα, όμως κλέβεται από τον Τζότζι, ο οποίος ανεβάζει το ίδιο στην μπάλα. Ο Τζότζι τρέχει, περνάει τον αντίπαλό του. Κάνει μια βόλτα στη ρακέτα. Βγαίνει πάλι έξω το τρίποντο. Βρίσκει τον Λόγι έξω. Ηλιακόπουλος. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Ηλιακόπουλος. Χαμένο το σουτ. Rebound από τον Καρμπέλη, ο οποίος βρίσκει στον Κατζέλη. Κατζέλης. Το jumper είναι άστοχο. Rebound, run and gun η φάση. Μόνο το gun δεν βλέπω. Δεν έχουν μπει τα καλάθια. Για 3 μέσα. Πάρα πολύ ωραίο τρίποντο.
ο Τσιλιμίδος. Θεάκος για την Κελένη. Θεάκος, έγινε το σύνολο. Φάουλ, χαμηλά το post. Και έχουμε time out και τις δύο ομάδες, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο match, 6:45 απομένουν, στην επαναφορά η Hellenic Energy. Το deflection από Λιόλι, ξανά η μπάλα για την Hellenic Energy με το σκορ να βρίσκεται στο 56-42. Hellenic Energy πάντα μπροστά στο match. Επαναφορά από Σκαρπέλη, το κλέψιμο. Πάρα λίγο κλέψιμο από τους Ρωστοβίτες. Πάλα για τον Κατζέλη. Κατζέλης έξω για τρεις. Θεάκος, άστοχο το σούτ, rebound Τζόρτζι και ψηλά από όλους. Κατεβάζουν την μπάλα οι Ρωστοβίτες. Πάσα στη γωνία, ελεύθερο σούτ του Λιόλι. Χαμένο και αυτό όμως. Rebound από τον Θεάκο. Πάσα με φιλικό και το φάουλ από τον Τσιλιμίδο στον Σκαρπέλη. Το σκορ βρίσκεται στο 56-42. Αναφορά για την Hellenic Energy. Ο Θεάκος ελευθερώνεται. Βρίσκει τον Κατζέλη. Ο Κατζέλη για τρεις. Χαμένο το σουτ. Προσπάθεια για το rebound. Πάλα για την Hellenic Energy ακόμη. 14 δευτερόλεπτα παραμένουν για την επίθεσή της. Στην επαναφορά ο Σκαρπέλης, πασάρει έξω, μέσα, αλλά θα μένει πάσα. Δεν μπορείς, δεν συνεννοείς και να φτάει παίκτες της Hellenic Energy. Αλλαγές. Αποχωρεί από το παρκέ ο Προκοπίδης και επιστρέφει στη θέση του Γιακουμής. Ρωστοβίτες η επίθεση με τον Τσιλιμίδο, ο οποίος βρίσκει τον Τζότζι. Ο Τζότζι πράττει για πάσα, δεν βρίσκει κανέναν. Ηλιακόπουλος έξω, προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο, του περνάει το τζάμπερ, παίρνει το φάουλ, όχι και το καλάθι. Δύο βολές για τον Ηλιακόπουλο. Πέντε και 35 μέχρι να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 56-42 ακόμα μετά τη χαμένη βολή του Ηλιακόπουλου. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη, διαφορά πέφτει στις 13. Επαναφορά για την Hellenic Energy. Θεάτος με την μπάλα πάντα στο κέντρο, περνάει, φάουλο τον Ηλιακόπουλο για να κόψει κάθε πιθανότητα εφημπιασμού. Αναφορά Θεάκος, το Σκαρπέλι. Σκαρπέλις παίρνει την τελική γραμμή. Τελειώνει τη φάση, χαμένο σουτ. Δύο χαμένα σουτ. Rebound, Θεάκος, ελεύθερο. Πολύ έντονα μαρκαρίσματα. Τρία δευτερόλεπτα. Τρία δευτερόλεπτα από την Hellenic Energy. Σε μια επίθεση που ήταν πολύ δύσκολη προς την εκτέλεση λόγω της ασφυκτικής άμυνας που έπαιρναν οι Ρωσκοβίτες. Λιουμίδος κατεβάζει την μπάλα και προσκυλείται, πασάρει, παίρνει την πλάνη. Βγαίνει έξω ο Τζότζης, ο Λιόλης τώρα, ο Γιαργόπουλος. Προσποίηση, το σουτ, αμένο. Πολύ ωραία προσπάθεια όμως. Το κλέψιμο για τους Ρωστοβίτες στο lay-up. Είναι έστοχο. Με διαφορά να πέφτει πάλι, 56-45. Δεν λένε την έρθει. Κατεβάζει την μπάλα. Ο Καρβέλλας, ο οποίος πρέπει να μην συμπέχτη. Ο Διακουμής βρίσκει τον Σκαρπέλη.
που έγινε στην διακομή και το καλάθι, συγγνώμη, καλάθι και φάουλ για την διακομή, βαράει και μια βολή τώρα συμπληρωματική. Οι Ροκοβίτες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ, οι διακομίσεις κάνουν τη δεύτερη βολή. Ο Τζόρτζης κατεβάζει την μπάλα, την αφήνει στο Τσιλιμίδο. Ο Τσιλιμίδος βρίσκει τον Λιόλτς στη γωνία. Ο Λιόλτς κάνει τον drive, αλλά κόβεται ψηλά από τον Σάφη. Αλλαγή για την Hellenic Energy. Στη θέση του Καρβέλη μπαίνει ο Καφρέτσος. Και το ελεύθερο τρίποντο Τσιλιμίδος για 3. Θα αποτελεί μόνη μια φιλή αυτή για να μην τον δύο πόντων. Καρβέλα περνάει το δικό του αντίπαλο, μπαίνει στο ζωγραφτό και τελειώνει τη φάση. Απορροφάει την επαφή και τελειώνει τη φάση. Λιμίτος κάνει το drive, βρίσκει μέσα, πάει στο ζωγραφτό. Χαμένο σουτ, rebound όμως πάλι για τον κοβίτο. Ελεύθερο τρίποντο, ο Τζόρτζης για 3. 60-51 και 3-25 μέχρι τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ένα πιο μαχητικό τρίτο δεκάλεπτο και τους Ροκοβίτες να προσπαθούν να κάνουν από όπειρα επιστροφής. Ελεύθερο τρίποντο και για τους Ελληνικανούς. Καμένο όμως, rebound, καλάθι και φάουλ. Ο Καρβέλας πετυχαίνει το καλάθι και φάουλ και μια συμπληρωματική βολή. 62-51. 3-9 μέχρι να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 62-51. Αμένει η δεύτερη βολή και κοιτούμε την μπάλα. Μπάλα όμως δεν έχει κομπίσει. Το παραφορά έγινε, ο Τσιλιμίδος έχει μπάλα. Ο Τσιλιμίδος περιμένει συμπαίκτες να βγουν. Φάουλ όμως, ο Τζόρτζης γίνεται ένα φάουλ. Η οποία, από τη Hellenic Energy, η οποία έχει ακόμα φάουλ να δώσει, δεν έχει συμπληρώσει στα 5, είναι στα 2 αυτή τη στιγμή. Παναφορά από τον Λιόλι, Λιμίδος, βρίσκει τον Ηλιακόπουλο. Βάλα έξω, Τσιλιμίδος για 3. Χαμένο σουτ, rebound όμως τον Ηλιακόπουλο. Ξανά Τσιλιμίδος έξω από το τρίποντο, δεν παίρνει τώρα το τρίποντο ο ίδιος. Ηλιακόπουλος για 3. Χαμένο σουτ, rebound όμως από τον Βίχο και καλάθι. Διαφορά πέφτει στις 9. Ο Καρβέλας με την μπάλα για τη Hellenic Energy. Μετά το screen. Το τρίποντο του Διακουμή. Χαμένο σουτ, rebound όμως για τον Διακουμής καταλήγει να παίρνει την μπάλα. Πάλα έξω, Καρβέλα στην προσπίση, το τζάμπερ από το mid-range, όχι. Και η μπάλα είναι έξω, είναι για τους Ροκοβίτες. Ο Τζόρτζης έχει μείνει κάτω στο παρκέ. Θα ελπιστούμε να μην έχει γίνει κάτι σοβαρό. Ο οποίος αποχωρεί από το παρκέ. Ελπίζουμε να το ξαναδούμε στο 4ο δεκάλεπτο, να μην είναι κάτι σοβαρό. Στη θέση του μπαίνει ο Μπούμας. Τσιλιμίδος είναι επαναφορά για τους Ροκοβίτες. Τσιλιμίδος, Λιόλις για 3, μέσα! Διαφορά συνεχίζει και πέφτει. Να αναγκάζει και λένε και έτσι να καλέσει time out. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το σκορ στο 62-56. Οι Ροκοβίτες οι οποίοι εκτελούν δεινά πίσω από την γραμμή των τριών πόντων. Έχουν πετύχει αρκετά τρίποντα αυτή την περίοδο. Με το γραφτό για το μάτι και το rebound, η μπάλα καταλήγει και τους Ροκοβίτες. 1-34 απομένει. Βρίσκει τον Ηλιακόπουλο για 3, συνεχίζουνε.
Είναι ασταμάτητη από τη γραμμή τριών πόντων οι Ροσκοβίτες. Στα 2.59 η διαφορά πέφτει στους 3 πόντους. Καρβέλα, μόνο βρίσκει μπάς του αυτό. Μπάλα όμως καταλήγει στα τρία διακουμή. Διακουμή, σταμένο σουτ. Rebound οι Ροσκοβίτες. Κατεβαίνει ο Ηλιακόπουλος με την μπάλα και παίρνει το τρίποντο. Το χάνει όμως. Rebound ο Καρβέλας, ο οποίος θέλει να τρέξει. Βρίσκει την πάσα. Το lay-up, καλάθι και φάουλ. Η απάντηση στα μάτια τρίποντα των Ροσκοβιτών. 64-59, 50 δευτερόλεπτα από μένα. Ο Γιαννίπας στη γραμμή των ελευθερών βολών και τη συμπληρωματική του βολή. Και είναι εύστοχος. 5-59. Σε μια πιο ήρεμη επίθεση οι Ροσκοβίτες θέλουν να εκτελέσουν. Το φάουλ όμως και λένε και energy το κάνει ο Γιαννίμπας. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν και λένε και energy πριν μπουν στον πόνους οι Ροσκοβίτες. Παναφορά από την τελική γραμμή. Τσιλιμίδος δίνει την πάσα έξω. Πάλι Τσιλιμίδος από την γωνία. Γυρνάει την μπάρα, Λιόλις, το drive, δίνει βάση στο Κούμα, Κούμα, Λιόλις, χαμένο σουτ, λιμπάουν από τον Γιαννίπα, μπάλα στο Καρβέλα. Μια αγγή επίθεση για το μάνα τελείω χρόνο, το πρώτο χρόνο. Έχουμε χωρίς να αφήσουμε πολύ χρόνο και στους Ροσκοβίτες. Καρβέλα, φιλά. Πέντο σκριν του Σάφη. Καρβέλα στο lay-up μέσα. 3 δευτερόλεπτα. Το φάουλ. Είχαν ένα φάουλ να δώσουμε και το καταφέραμε. 1 δευτερόλεπτο για τους Ροσκοβίτες. Να δούμε τι μπορεί να σκαρώσουν εδώ πέρα. Λιακόπουλος στην πάσα. Τσιλιμίδος και τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι. Επιστρέψαμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Και λένε και έρθει στην επαναφορά. Η μπάλα στο Στάθη. Μπάλα ο Καρβέλας τώρα. Η διαφορά είναι στους 8 πόντους. Οι Ροσκοβίτες θέλουν να κάνουν την επιστροφή στο μάτς. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε στο τέλος του μάτς. Μπάλα στον Καρβέλη. Φάουλ όμως γίνεται από τον Ιακόπουλο. Η επαναφορά για τη Hellenic Energy μέσα στο γραφιστό. Κανένα φάουλ. Βήματα. Βήματα από τον Ιακόπουλο. Συνημίδος στην μπάλα. Κατεβάζει. Πασάρι έξω στον Βίχο. Βίχος γυρνάει την μπάλα έξω. Ηλιακόπουλος για 3. Κακό σου. Τριμπάνω πάλι από τον Βίχο. Βίχος πάει μέχρι μέσα. Κόβεται όμως. Θέλει να τρέξει στον εφηλιασμό η Hellenic Energy. Πρωτοπίδης. Η πάσα λέει ου. Καρβέλας. Πολύ ωραία φάση. 69-59. Διαφορά στους 10. Ο Λιόλις είναι ελεύθερος για 3. Δεν μπορεί να απαντήσει. Φάουλ. Όχι, κανένα φάουλ. Παναφορά την τελική γραμμή για τους Ροσκοβίτες. Ο Βίκος είναι παναφορά. Βρίσκει τον Λιόλι. Ο Λιόλις. Ψάχνει να βρει χώρο. Είτε για συμπέχτες. Ο Βίκος το mid. Το jump shot μέσα από το mid range. Δίνει μια απάντηση στο σερί των Hellenic Energy. Κατζέλης κατεβάζει την μπάλα. Κατζέλης βρίσκει ελεύθερο παίχτη, αλλά δεν παίρνει το τρίποντο. Πάσα έξω στάθος στον Καρβέλα. Ο Καρβέλας από τις βολές. Κανένα φάουλ. Τελειώνει τη φάση μόνος του. 71-61, διαφορά στις 10 ακόμη. Τσιλιμίδος, Αναστάρι, όχι. Λιόλις,
Έχει την μπάλα. Σουτάρει για τρεις, ο Λιώτης όχι, κοντό το σουτ. Λυπάμαι ο Καρβέλα. Δίνει και σύστημα Καρβέλα καπιτάνο στο παρκέ. 7:57 για να τελειώσει το μάτς. Κατζέλης, ψάχνει να βρει συμπαίχτη. Τη δίνει στο στάθιο. Παίρνει το σκριν του στάθιο. Κατζέλης, το mid-range. Χαμένο σου, rebound ο Βίχος πάλι. Διακόπουλος. Κατεβαίνει το παρκέ και μειώνει ταχύτητα. Παίξουμε μια οργανωμένη επίθεση, κύριος Κοβίτες. Μαρκάρεται στενά από τον πρώτο σκριν. Το σκριν από τον Λιόνι. Περνάει μέσα, Λιακόπουλος, χάνει όμως το σουτ. Μετά την καλή άμυνα στο τέλος. Σκελενγκέρι. Ο Στάθης. Ωπα. Ο Στάθης. Σαν να βρει συμπαίκτη. Προκοπίδης, έχει την μπάλα. Προκοπίδης, κάνει τον drive. Στάθης, κάνει την ρακέτα, όχι. Ο ίδιος το rebound και το τελείωμα. 73-61. Τσιλινίδος. Οργανώνει την επίθεση για τους αυτοβίτες. Βρίσκει τον Βίχο για το mid-range jump shot. Μέσα! Ο Βίχος από το ίδιο σημείο έχει πετύχει. Δύο πανομοίως πασίς έχει πετύχει και τα δύο. Κατζέλη και Σκελένη Γένερτζη. Έχει μαθεί ο screen για τον Κατζέλη. Κατζέλη. Βρίσκει. Ο Στάθη. Στάθη πίσω στον Κατζέλη. Ξαναδίνει το screen. Πάνω το σκριν, χαμένο σούτ από τον Κατζέλη, rebound από τον Ηλιακόπουλο. Όπου ο ίδιος θα βάλει την πάρα του μπάλα. Ο Φίλος δίνει το σκριν στον Ηλιακόπουλο, το mid-range jump shot, χαμένο όμως. Rebound για την Ελένη Γενέργη, η οποία ψάχνει να τρέξει. Και βρίσκει μια πάσα, Προκοπίδης, χαμένο σουτ, rebound όμως από τον Σκαρπέλη και τελειώνει τη φάση. 75-63, η διαφορά αρχίζει σιγά σιγά και ξαναμεγαλώνει. Τσιλιμίδος. Ο Λιώλης βρίσκει ένα κογκούμα που κόβει στη ρακέτα, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Κογκούμα στο πώς. Πατάει όμως την τελική γραμμή. Όχι, δίπατα. Και έχουμε time out για τις δύο ομάδες με το σκορ 75-63 και 5-40 να απομένουν και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο match 75-63. Κατζέλης έχει την μπάλα και την Ελένη Κενέντζη. Πίσω Προκοπίδη στο Σκαρπέλη, ο Σκαρπέλης στο Στάθη. Στάθης, ψάχνει να βρει συμπαίκτη, Σκαρπέλης προσφυγείται, πάει μέχρι το lay-up και το εύστοχη. Πολύ ωραία φάση, πολύ ωραία προσποίηση. 77-63. Σιλιμίδος παίρνει το drive μόνος του, τελειώνει τη φάση. Πολύ δύσκολο drive μέσα από τους αντιπάλους. 77-65. Κατζέλη, το jump shot μέσα, πολύ ωραία φάση. 79-65. Τσιλιμίδος, πάλι ο ίδιος του μπάλα. Προσπίδει για τρίποντ. Εδώ. Μαχάρης τον Ηλιακόπουλο, Ηλιακόπουλος. Βρίσκεται Τσιλιμίδος, ο Λιόλης για τρεις. Χαμένος σούπερ, rebound από τη Σκαρπέλη. Ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα, σε ρόλο point guard. Κάνει και μία πάσα η οποία καταλήγει. Λίγο ενθουσιασμός και διαφορά να παίξει. Τα blooper άμα δεν κάνω λάθος. Έχουμε αλλαγές για την Hellenic Energy. Με το Στάθη και το Κατζέλη και το Προκοπίδη να βγαίνουν το μάτς και να επιστρέφουν ο Διακουμής, ο Γιαννίμπας. Έχουμε τρίποντο όμως, Τσιλιμίδος. Μειώνει τη διαφορά, 79-69. Διαφορά στους 10. Δεύτερος εκεί ο θεάτος για την Hellenic Energy.
Γιαννή μαζί στον Γιακουμί. Γιακουμί. Πάνω τον πύχο. Γιακουμί. Παίρνει το λέια. Χαμένη η φάση. Καρπέλι στο rebound και τελειώνει. 81-69. Λιμίδος, ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Το βρίσκει στον Βίχο, Βίχος για τρεις. Αμένος του τόμος, rebound ο ίδιος Λιμίδος πάλι. Και κερδίζει το foul στη διεκδίκηση του rebound από τον Θεάτο, άμα δεν κάνω λάθος. 3-27 απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Λιμίδος παίρνει το drive. Αμένει όμως το rebound από τον Γιαννίμπα. Γιαννίμπα, τον Γιακουμί. Διακουμής, δεν τρέχει το fast break. Περιμένει συμπαίκτες. Βρίσκει το Γιαννίμπα, είναι ελεύθερο στη γωνία για τρεις. Χαμένο όμως το shoot. Rebound ο Βίχος και κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα. Βίχος κερδίζει άλλο ένα φάουλ η ομάδα των Ροσκοβητών. Τρία και πέντε, οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν αρκετά φάουλ ακόμα. Έχει άλλα δύο φάουλ να δώσουν η Hellenic Energy και άλλα τρία οι Ροσκοβίτες. Λιμίδος στον Λιόλι. Πάει μέσα. Αμένο όμως το σουτ. Rebound από τον Γιακουμί, ο οποίος τρέχει τον εφηδιασμό. Το Θεάκο, Γιακουμί, σκόβει μέσα. Λέει εύστοχο. 83-69. Η διαφορά στους 14 πόντους. Τσιλιμίδο παίρνει την ατομική προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Ο Γιαννίμπα, μια πάσα ολόκληρη γηπέδου στο Γιακουμί. Το κάνει ο Γιακουμής, αλλά Σκαρπέλη είναι εκεί για να ολοκληρώσει τη φάση. Time out. Με τη διαφορά να ξεφεύγει και να φτάνει στις 16 πόντους πάλι. Στο υψηλότερο της σημείας στο μάτς. Για άλλη μια φορά. Επιστρέφουμε σε λίγο. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Η επαναφορά έγινε για τους Ροσκοβίτες. Τσιλιμίδος έχει την μπάλα. Προσφυγείται για τρεις, βρίσκει τον Βίχο. Ο Βίχος, ο Διακόπουλος μένει μέσα, έξω. Τσιλιμίδος για τρεις, κοντό το σουτ όμως. Rebound, Ζαμπή, Πάσα, Καρπέλης με μάτια στη όλο το γήπεδο. Τελειώνει η φάση, κατεβάζει rebound, δίνει assist, κάνει όλα. 87-69. Ηλιακόπουλος. Ηλιακόπουλος μόνος του. Δεν τελειώνει η φάση, η μπάλα δεν του κάνει το χαρτί. Rebound ο Διακουμής, ο οποίος τρέχει. Μπάλα έξω. Θεάκος του κλέβουνε την μπάλα. Κατεβάζει ο Λιόνις την μπάλα. Φάουλ από το Καρπέλι. Αναφορά από το Λιόνι. Κατεβάζει ο Βίχος την μπάλα. Σε κουράσει λίγο τον Τιμιτούρο που έχει μείνει μόνος του από την απουσία του Τζόζι. Ηλιακόπουλος για τρεις. Αμένο το σούτ όμως. Rebound. Fast break. Ευκαιρία. Αμένο όμως το σούτ. Ο Λιόλης βρίσκει τον Βίχο, ξανά Λιόλης. Για την πάσα έξω, καταλήγει στον Ηλιακόπουλο, ο οποίος παίρνει το τρίποντο. Το χάνει όμως. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι στο 4 δεκάλεπτο. Ούτε εκείνου, ούτε του Ροσκοβίτε. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Με 18 δευτερόλεπτα να απομένουμε. Τσιλιμίδο, το πετυχαίνει το λέει. Από διαφορά πέφτει στις 17, 17-70. Ο Πάολ δεν είναι, δεν πέφτει. Εμείς το βάζει ώστε να δημιουργηθεί και τυπικά το μάτς. Γιατί και λένε και δεν έχει πετύχει μια πολυπόθητη νίκη. Και μάλιστα με διαφορά 17 πόντων. Σκαρπέλης τελειώνει τη φάση μετά από μια πολύ ωραία πάσα του θεάτου. Και το μάτς έρχεται στην ολοκλήρωση με τις δύο ομάδες να δίνουν τα χέρια τώρα. Hellenic Energy, Ροσκοβίτες, 87-70. Γεια χαρά σε όλους, καλό βράδυ.